Ηγουμένη και δεν έγινε ηγουμένη, γιατί δεν ήθελε ο Θεός. Κάποια άλλη ήρθε όμως και είπε ο Θεός, θα γίνεις ηγουμένη. Ό,τι θέλει ο Θεός κάνει, όπως θέλει ο Θεός. Γι' αυτό, Κύριε, των κυριευόντων και βασιλέα των βασιλευόντων, απείρως ευχαριστούμε τη Σύ Μεγαλοσύνη. Στήριξε την πρώτη καθηγουμένη της Ιεράς και Σεβασμίας Ταύτης Μονής, εις αιώνα αιώνος. Σου ευχόμεθα μακρίνα. Τώρα από εδώ και πέρα το ναι σου θα είναι ναι σε όλες τις μοναχές. Δεν θα υπάρχει μοναχή που θα λέει θα πάω να μου το λύσει ο γέροντας. Εσύ είσαι η γερόντισσα, θα τα οικονομήσει. Και σε μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη θα υπάρχει ως αρρωγός σας πλέον. Από εδώ και πέρα διευθύνεις πλέον και το τιμόνι και σου εύχομαι πολλές ψυχές να βάλεις μέσα στον παράδεισο. Μακάρι να φωτίσει ο Θεός σε αυτά τα δύσκολα χρόνια κι άλλες ψυχές να έρθουν να αφιερωθούν προς δόξα του Θεού. Αυτό το ράσο που βλέπετε είναι σκέπη του ουρανού. Άλλες μανάδες λένε καλύτερα να σε δω πόρνη παρά να σε δω μοναχή. Θα σας πω και τούτο προς δόξα Θεού. Η Μακρίνα και τι έχει σπουδάσει και τι ξέρει από τα χαρίσματα του Θεού, η στενογραφία και η καλλιγραφία και γραφομηχανή. Ο πατέρας της, ο οποίος έχει σειρά καταστημάτων ζαχαροπλαστείων εδώ στη Θεσσαλονίκη, είναι αρκετά πλούσιος πάμπλουτος. Έχει δύο κορίτσια. Της είπε λοιπόν να τα βγάλεις τα ράσα για να σου δώσω την περιουσία σου, τα διαμερίσματά σου και τα μαγαζιά σου. Και η απάντηση είναι, μα δεν θα βάλεις μυαλό, καλέ πατέρα. Μα είναι δυνατόν να βγάλω τα ράσα για να πάρω τα σπίτια σου. Και πιο πλούσιος από τον Θεό μου, τον οποίο ακολούθησα, δεν υπάρχει. Σου ευχόμεθα, αδελφή Μακρίνα, να ζήσεις, να ευχαριστήσεις στον Θεό και στην αδελφό του. Φωτισμένη και αγιασμένη. Θέλει να μας πει δύο λόγια, σύντομα και να φύγω. Εγώ θα πραγματικό είναι ότι... Κοντά παρακαλώ τώρα. Ό,τι θέλει ο Θεός γίνεται και δοξάζω τον Θεό και τον ευχαριστώ και τον Άγιο Ραφαήλ και πάνω από όλο τον Γέροντα ο οποίος μετέφθηκε εδώ, με ανακαίνισε, με άλλαξε γιατί δεν ήρθα, ήρθα άνθρωπος από τον κόσμο. Τίποτα άλλο δεν θέλω να πω. Ευχαριστώ με όλη μου την καρδιά. Αγαπώ τις αδελφές μου, θέλω να με στηρίξουν, να με ακούνε, όχι εμένα, μέσα από μένα είναι το θέλημα του Θεού και του Γέροντα, γιατί και εγώ θέλω αγάπη και στήριγμα. Και όλους εσάς σας αγαπούμε, να βρείτε το μοναστήρι μας πάντα σπίτι σας και πάντα να έρχεστε. Άξια! Άξια! Δεν άκουσα καλά. Άξια! Πάντα μην είστε στόμα. Άξια! Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, Κύριε, δόξα σοι. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό και Πατέρα Άγιε. Ο Ιδίδη, Ιρήνα, Ωρανό, Θεήν, καταπέμψας. Επί τους Αγίους αυτού μαθητάς και Αποστόλους το Πανάγιο Πνεύμα δια την ημών σωτηρία. Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός. Θεία δυνάμει του Παναγίου Τάφου, Θεία δυνάμει Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίων Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, κτήτορος προστάτου Ιδρυτού και Πατρός της Μονής μας, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθνών Πυρφόρων και Πνευματοφόρων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Μων, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Ραφαήλ Νικολάου και Ειρήνης Ολυμπίας και Ελένης των Ελέσβων, των Θαυματουργών Προστατών και Ιδρυτών της Ιεράς Μονής Ταύτης, των Αγίων και Δικαίων Θαυματώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός Μονής Αγίου, ηγουμένου της Μονής του Δαλμάτων του Ομολογητού, του Αγίου Μάρτυρος Ναταλίου, του Οσίου Βαρναάμ, των Αγίων Μαρτύρων Ρωμανού και Τερεντίου, του Αγίου Μάρτυρος Εύπλου, ό,τι μνήμη ευτελούμε και πάντα των Αγίων, ελέησε και σώσε μας.
Γεια σας, Ελένη. Από το γρασίδι, μην πατάτε στα φυτά. Κυρία, κυρία, περάστε έξω λίγο από τα φυτά. Να λοιπόν, γλυκιά μου ψυχούλα, που μας αξίωσε ο Θεός και είδαμε το μοναστήρι. Το μοναστήρι το οποίο είναι στεριωμένο και φυτρωμένο επειδή το ήθελε ο Θεός. Ένα μοναστήρι το οποίο ανεφάνει σε αυτόν τον αιώνα, τον απατεώνα, ένα μοναστήρι το οποίο παίζει ρόλο μέσα στις ψυχές τις ανθρώπινες. Ένα μοναστήρι το οποίο δεν είναι άψυχο, δεν είναι μοναστήρι νεκρό, αλλά ένα μοναστήρι το οποίο αποπνέει ζωή, αποπνέει από